να πάμε στην εκδήλωση αυτή του επόμενου τριημέρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Μάταλα και την οποία ετοίμασε ο Δήμος Φεστού για όλους εμάς που θέλουμε να ζήσουμε έτσι κάτι λίγο διαφορετικό από την καθημερινότητα, η οποία δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Καλώς ήρθατε, κυρία Πετρακογιώργη, και πάλι. Και να βεβαίως φαντάζομαι ότι όλα είναι έτοιμα. Είστε έτοιμοι να μας υποδεχτείτε? Είμαστε έτοιμοι. Υπήρξαν και εκδηλώσεις για να μπορέσουμε να δώσουμε ακόμα πιο έντονα το φετινό φεστιβάλ των Ματάλων. Ήδη από την προηγούμενη Κυριακή ο κόσμος πλημμύρισε τα Μάταλα, γιατί εξέφρασε πραγματικά δημιουργικά το τι σκέφτεται για εκείνη την περίοδο τη συγκεκριμένη. Υπήρξαν οικογένειες ολόκληρες που μπόρεσαν και δημιούργησαν σε ένα ολόκληρο καμβά, επιχειρηματίες, ομάδες καλλιτεχνικές, αλλά και πλήθος κόσμου, και όποιος έρθει θα συνειδητοποιήσει ότι πλέον ο κεντρικός δρόμος των Ματάλων από την είσοδο μέχρι και το τέρμα είναι ένας τεράστιος ζωγραφικός καμβάς. Είδαμε φωτογραφίες οι οποίες αναρτήθηκαν και στο πόρταλ Νέα Κρήτη μέσα στην εβδομάδα. Να πούμε ότι όσοι πάνε σήμερα στα Μάταλα ή τις επόμενες ημέρες θα δουν και ένα εξαιρετικό γλυπτό του γνωστού καλλιτέχνη του κυρίου Κώστα Δασκαλάκη στην είσοδο των Ματάλων. Βεβαίως οι δραστηριότητες, οι παράλληλες δραστηριότητες, κυρία Πετρακογιώργη, είναι πολλές, και βεβαίως οι τηλεθεατές, ξέρετε τι ζητούν από εσάς, θέλουν να μάθουν. Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά να το επαναλάβουμε. Πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες οι οποίοι θα βρεθούν το τρίμερο του φεστιβάλ των Ματάλων στην περιοχή σας. Πραγματικά θα είναι γεμάτο το τριήμερο. Επειδή δεν θέλω να ξεχάσω κανένα, θα ενημερώσω ότι μέσα στο διαδικτυακό χώρο του Δήμου Φεστού υπάρχουν σημεία αναφοράς αναλυτικά το πρόγραμμα αυτό που θα εξελιχθεί μέσα στο τριήμερο, και επειδή δεν θα είναι σε ένα μόνο σημείο, αυτό που θα δούμε θα είναι ένα χωριό ζωντανό, ένα χωριό το οποίο οι δραστηριότητες θα εναλλάσσονται η μία στην άλλη. Υπάρχει η κεντρική σκηνή που είναι πάνω στην παραλία. Υπάρχει η πλατεία των Ματάλων, που και εκεί θα διαδραματιστούν πολλά δρόμενα. Και βέβαια ένας πολυχώρος, ο οποίος θα φιλοξενήσει από εργαστήρια μέχρι δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι όλα αυτά ανοιχτά στο κοινό. Και δωρεάν. Το πούμε αυτό. Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η μουσική επένδυση μας ενδιαφέρει να είναι καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μία φορά ότι το φεστιβάλ αυτό είναι ένας θεσμός που πιστεύουμε ότι θα δώσει μία άλλη πνοή, τόσο γιατί θέλουμε να επαναφέρουμε και θεωρούμε πιο σύγχρονα από ποτέ τα αισιόδοξα μηνύματα, τα μηνύματα αλληλεγγύης και ειρήνης, τα οποία βίωσαν τα Μάταλα, γιατί ήταν ένα πολυπολιτισμικό κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η προβολή που μας βοηθάτε όλοι εσείς να δίδουμε στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, θα μπορέσουν να δώσουν και την προοπτική εκείνη, την αναπτυξιακή, την τουριστική και βεβαίως και την οικονομική τόνωση που τόσο πολύ είναι πλέον αναγκαία. Να πούμε στο κοντρόλ, όταν θα είναι έτοιμο, κάποια στιγμή να δούμε και το σποτάκι, να ακούσουμε δηλαδή και το σποτάκι το οποίο βλέπουμε τώρα, ένα εξαιρετικό σποτάκι που ουσιαστικά καλεί τον κόσμο για να βρεθεί το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Α, είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Μάταλα Φεστιβάλ 2012. 2, 3 και 4 Ιουνίου. Το καλοκαίρι αρχίζει από τον Νότο. Συναυλίες, καλλιτεχνικά δρόμενα και εκδηλώσεις πολιτισμού με φόντο τις θρυλικές σπηλιές των Χίπης. Όλες οι παραστάσεις και το κάμπινγκ είναι δωρεάν. Οργάνωση Δήμος Φεστού σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πιτσιδίων. Μάταλα Φεστιβάλ 2012. Να είστε όλοι εκεί. Το σποτάκι, να μπείτε στο site του Δήμου Φεστού για να δείτε αναλυτικά τις ημέρες και τους καλλιτέχνες πώς θα εμφανιστούν. Αν και εκεί θα είναι, ενώ είναι παράλληλες οι εκδηλώσεις, φαντάζομαι ότι το πανηγύρι είναι κοινό και ο κόσμος μπορεί να συμμετέχει σε ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον, να μετακινείται. Δεν είναι τεράστιες οι αποστάσεις. Οπότε θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο. Ας μην μπουν στο site, ας έρθουν κατευθείαν στην περιοχή μας να το βιώσουν. Να μείνουν, οπότε να τις απολαύσουν και τις τρεις ημέρες. Μας λέγατε όμως ότι έχει αρχίσει ο κόσμος ήδη σιγά-σιγά και έρχεται. Ναι, βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά από το πέρυσι στο φέτος, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ μεγαλύτερες οι δυσκολίες και ο αρνητισμός στην ατμόσφαιρα πολύ πιο έκδηλος. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι έχουμε συνειδητοποιήσει,
και πάρα πολύ καλές κρατήσεις υπάρχουν, αλλά μην απογοητευτεί ο κόσμος που θέλει να έρθει και να παραμείνει. Υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και στην περιοχή ακόμα των Ματάλων διαθεσιμότητα, αλλά θα υπενθυμίσουμε και για τη δωρεάν διαμονή που προσφέρει το δημοτικό κάμπινγκ για κάποιους που θα επιλέξουν αυτή την εναλλακτική μορφή παραμονής. Mm. Ανοιχτές λοιπόν οι εκδηλώσεις, δωρεάν το κάμπινγκ, επένδυση μουσική και πολιτισμική καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου και ανοιχτή πρόσκληση σε όλους για να μπορέσουμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε, να κάνουμε αυτό το θεσμό πραγματικότητα. Κυρία Πετρακογιώργη, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τηλεθεατές. Νομίζω ότι προλάβατε να απαντήσετε σε δύο ερωτήματά τους για το κάμπινγκ, είναι δωρεάν. Φαντάζομαι οι φίλοι που επικοινωνούν μαζί μας είναι νέοι άνθρωποι. Mm-hmm. Βεβαίως έχει αποδείξει ότι το Φεστιβάλ των Ματάλων, τουλάχιστον σε σχέση από πέρυσι, ότι ηλικιακά δεν έχει όριο. Είναι όλοι παιδιά, όλοι νιώθουν παιδιά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι hippies ήρθαν φέτος? Έχουμε ήδη, η hippies είναι πρώτο και κύριο μία φιλοσοφία. Mm-hmm. Μία φιλοσοφία που έχει να κάνει με ελεύθερο πνεύμα, με πραγματικά αμεσότητα στην φύση και πολλά θετικά δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με την συλλογικότητα. Εμείς θα το πω ακόμα μία φορά, ότι από την πρώτη στιγμή αυτό που μας ενδιέφερε και που ευτυχώς έχει προχωρήσει είναι οι καλές συνεργασίες, mm-hmm. ο συνδυασμός απόψεων, πολύς εθελοντισμός, το οποίο θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας όποιοι έρθετε. Η τοπική κοινωνία ουσιαστικά δηλαδή έχει γίνει ένα με το φεστιβάλ και βοηθάει μια μεγάλη πλειοψηφία. Είναι ο πολιτιστικός σύλλογος, είναι η τοπική κοινότητα, είναι ο Ερυθρός Σταυρός, είναι οι γιατροί οι οποίοι θα προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, είναι το ΕΚΑΒ, είναι όλοι οι φορείς οι οποίοι έχουμε καθίσει και έχουμε δει ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Είτε αυτό έχει να κάνει με την κυκλοφορία, με την ασφάλεια, να αισθανθεί ο κόσμος που θα έρθει mm-hmm. άνετα, να μπορεί να περάσει όμορφα και να έχει μια πραγματικά καλή διέξοδο από όλη αυτή την καθημερινότητα που μας... Και επειδή το κομμάτι της γαστρονομίας σε κάθε εκδήλωση είναι πάρα πολύ σημαντικό, να πούμε στον κόσμο ότι οι ταβέρνες εκεί της περιοχής θα έχουν εφοδιαστεί σίγουρα με φρέσκο ψάρι, με ντόπια προϊόντα, οπωροκυπευτικά και όχι μόνο. Οπότε θα είναι μια καλή ευκαιρία να απολαύσετε και πραγματικά νόστιμα και φρέσκα τα ντόπια προϊόντα του Δήμου και της περιοχής. Σε όλη την περιοχή έχουμε κάνει και μια προτροπή, ούτως ώστε, σας επαναλαμβάνω, ότι εμείς επενδύομαι στο να υπάρχει αυτός ο θεσμός και θεωρούμε ότι θα ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι τοπικοί επιχειρηματίες, γιατί μας ενδιαφέρει να υπάρχει συνέχεια. Για να υπάρχει συνέχεια, λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα τα οποία θα οθήσουν τον κόσμο που θα έρθει και θα μας επισκεφθεί μέσα σε αυτό το τριήμερο να επαναλάβει αυτές τις επισκέψεις του. Άλλωστε, το καλοκαίρι ξεκινά. Υπάρχει ευτυχώς μεγάλη προοπτική από τον Ψιλορίτη μέχρι το Λιβικό για το Δήμο Φεστού. Άρα, να οπλιστούν λοιπόν οι τηλεθεατές και επισκέπτες με δύναμη, με καλή διάθεση, γιατί εκεί το πάρτι δεν έχει όρια. Ξεκινάει το πρωί και ολοκληρώνει, μάλλον συνεχίζεται μέχρι το επόμενο πρωί. Και μόνο η γνωστή καρποστάλ των Ματάλων είναι αρκετή για να καλέσει τον κόσμο εκεί. Η Crete TV... Να υπάρχει και κάτι αισιόδοξο, κάτι όμορφο, κάτι διαφορετικό. Η Crete TV πάντως θα είναι εκεί, σας κυρία Πετρακογιώργη. Ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, ακριβώς. Να το πούμε αυτό. Οπότε η θάλασσα σήμερα ήταν λάδι. Πρωτομηνιά βέβαια, καλό μήνα να έχουμε και όλοι μας. Έτσι ακριβώς. Και ξεκινάμε με θετική διάθεση. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.